όπου και ερμηνεύουμε για 17 έτους. Γιατί το είπα αυτό? Για να σας δείξω άλλη μια φορά, γιατί σας το έχω ξαναπεί αυτό, πόσο ψωμί έχει το βιβλίο αυτό. Δηλαδή ότι είναι γεμάτο από θεματολογία που μπορεί κανείς να ξεκινάει, να ερμηνεύει, να μαθαίνει. Εξάλλου έτσι είναι κάθε βιβλίο που είναι θεόπνευστο. Λέγαμε την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι στο 38 κεφάλαιο και στον 18 στίχο, πόσο φοβερό πράγμα είναι η λύπη. Σας διαβάζω το χωρίο. Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Και η απόδοση δίδει από την πολύ λύπη, συγγνώμη, διότι, δεν βλέπω και καλά, διότι από την πολύ λύπη βγαίνει θάνατος και η λύπη της καρδίας κάμπτει την ισχύν του ανθρώπου. Και αυτό είδαμε πόσο φοβερό είναι και ανακεφαλαιώνω ότι είχα πει, γιατί αυτό το χωρίο δεν το ολοκληρώσαμε, ότι δεν είναι μόνο η λύπη εκ του πένθους, αλλά και κάθε λύπη. Έχουμε περίπτωση ακόμη και αυτοκτονίας να φτάσει κανείς. Κάνα δύο φορές έχω ακούσει την περίπτωση να ανακοινωθεί σε έναν άνθρωπο ότι έχει καρκίνο. Σε ένα νοσοκομείο μας είχε γίνει αυτό, νοσοκομείο των Αθηνών εννοείται. Και ο άνθρωπος αυτός απελπίστηκε, δηλαδή η λύπη τον έφερε στην απελπισία, βγήκε στο μπαλκόνι και έπεσε και αυτοκτόνησε. Βλέπετε πού οδηγεί πραγματικά η λύπη, στην απόγνωση. Είναι φοβερό, αλλά και όταν όμως η λύπη ίδια κατατρώγει τον άνθρωπο και δεν είναι μόνο η περίπτωση, ξαναλέγω, ασθενείας ή απολίας αγαπητού προσώπου από την οικογένειά μας, αλλά είναι και γιατί πέσαμε έξω οικονομικά και δεν έχουμε να πληρώσουμε και φτωχύναμε κλπ. Κλπ. Όλα αυτά βέβαια είναι φθοροπιά και της πνευματικής και της σωματικής ζωής του ανθρώπου. Φθύρουν τον άνθρωπο. Όμως, έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε και την κατά Θεόν λύπη. Αυτή την παράγραφο δεν την είπαμε την περασμένη φορά, την αφήσαμε για σήμερα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, η κατά Θεόν λύπη, συγγνώμη, η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Δηλαδή, ότι η λύπη ή κατά Θεόν, θα το δούμε αυτό, αυτό κατεργάζεται, εργάζεται δηλαδή, αποβαίνει στη σωτηρία του ανθρώπου. Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, που σημαίνει ότι αν είσαι κάτω από τη λύπη, την κατακόσμων λύπη, αυτή η λύπη οδηγεί εις τον θάνατον. Και των πνευματικών, αφού είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, λέγαμε την περασμένη φορά, θα το ενθυμίστε, αλλά και θα λέγαμε και των σωματικών θάνατων, διότι οδηγεί σε αρρώστιες και άλλα πράγματα. Κάποτε όμως, πρέπει να σκεφτούμε και τούτο και πρέπει να το διασαφίσουμε. Μπορεί να πάθει κανείς ζημία κι αν ακόμη έχει την κατά Θεόν λύπη, αλλά χωρίς διάκριση. Γι' αυτό χρειάζεται να έχει και το πνευματικό του να τον βοηθήσει. Δηλαδή, να φτάσει σε ό,τι κατά κόσμον λύπη, να φτάσει και εκείνος που έχει την κατά Θεόν λύπη όταν δεν έχει τη διάκριση. Και ένα έκτυπο παράδειγμα είναι αυτό που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, είναι στην πρώτη και δευτέρα επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Εκεί στην Κόρινθο, αφού κήρυξε ο Παύλος, έφυγε, τους έστειλε την πρώτη επιστολή, τους έστειλε τη δεύτερη επιστολή, φυσικά γράφει για ό,τι είχαν ανάγκη οι Κορίνθιοι να διευθετήσουν κλπ.
ήταν ένας άνθρωπος χριστιανός, ο οποίος έκανε μια μεγάλη αμαρτία. Αυτή η αμαρτία ήταν τούτο. Έκανε ανηθίκους πράξεις με την γυναίκα, προσέξτε, του πατέρα του. Δηλαδή, όχι η μητέρα του, αλλά μητριά του. Γι' αυτό λέει η γυναίκα του πατέρα του. Αυτό το έμαθε ο Απόστολος Παύλος. Και επιπλήττει τους Κορινθίους και τους λέει, «Και δεν επενθύσατε, χριστιανός, να κάνει τέτοια αμαρτία, τέτοια αμαρτία που ούδε εν της έθνεσιν, που δεν ακούγεται ακόμη ούτε εις τους ειδωλολάτρας, και δεν πενθύσατε?» Και επιβάλλει κυρώσεις ο Απόστολος. Λέει, θα τον ξεκόψετε αυτό. Είναι εκείνο το αφορίζω. Σας το έχω κι άλλοτε πει, τι θα πει αφορίζω. Θα πει από και όρια, βγάζω από τα όρια. Τα εντός των ορίων τι είναι, η Εκκλησία. Έξω από τα όρια τι είναι, δεν είναι Εκκλησία. Συνεπώς, θα τον ξεκόψετε από την Εκκλησία. Αυτό θα πει αφορίζω. Τον βγάζω από τα όρια της Εκκλησίας. Δεν θα του μιλάτε. Δεν θα έχετε κοινωνία μαζί του. Ο σκοπός ήταν να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος, όχι να καταδικαστεί, αλλά να βοηθηθεί με αυτή την τιμωρία, με αυτές τις κυρώσεις, να μετανοήσει και να συνέλθει. Έμαθε όμως ο Παύλος ότι αυτός συνήλθε. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε έναν άνθρωπο να τον καταδικάσουμε, ποτέ. Πάντα έχουμε μία ελπίδα να σωθεί. Συνήλθε. Και άρχισε να λυπάται. Αλλά άρχισε να λυπάται υπερβολικά. Εδώ τώρα είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος ότι θα μπορούσε να απογοητευτεί, θα μπορούσε ενδεχομένως και να αυτοκτονήσει. Θα μπορούσε, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει. Πάντως κάτι κακό στον εαυτό του που δεν θα απέβλεπε φυσικά εις την σωτηρία του. Και τώρα γράφει στη Δευτέρα του επιστολή ο Παύλος. Ακούστε τι γράφει. «Ικανόν το τι ούτω, η επιτιμία αυτή υπό των πλειώνων». Αρκετή λέει αυτή η επιτιμία. Επιτιμώ θα πει μαλώνω, δημιουργώ κυρώσεις, βάζω κανόνα κλπ. Αρκετή αυτή η επιτιμία που την δέχθηκαν οι περισσότεροι από εσάς τους χριστιανούς, ώστε τον αντίον μάλλον ημάς χαρίσαστε και παρακαλέσε να περιγορήσουμε μήπως τη περισσότερα λύπη καταποθεί ο τιούτος. Μήπως λέει από την παραπανήσια την υπερβάλλουσα λύπη καταποθεί. Καταποθεί θα πει να τον καταπιεί η λύπη. Προσέξτε, να τον καταπιεί η λύπη, δηλαδή να μην συνέλθει. Διό, παρακαλώ ημάς, κυρώσε εις αυτόν αγάπη. Είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους, εις το δεύτερο κεφάλαιο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, λέει, τώρα, αφού συνήλθε, να του κυρώσετε αγάπη. Πολύ σπουδαίο αυτό. Ώστε μπορεί κανείς κάποτε, όταν μένει ακαθοδήγητος, το υπογραμμίζω, να πέσει στην αδιακρισία της λύπης, έστω κι αν είναι αυτή η λύπη κατά Θεόν, και να πάθει κακό. Ναι. Έτσι μας λέει εδώ η Αγία Γραφή. Είναι δηλαδή το συμπέρασμα πάρα πολύ έκτυπο και πρέπει να το προσέξουμε. Ναι μεν, αλλά θα επιπλήξουμε, θα περιορίσουμε, θα και τα λοιπά. Και όταν έλθει η μετάνοια, τότε πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας και τα λοιπά. Αν επί παραδείγματι, ο Ιούδας, ο μαθητής ο Ιούδας, δεν είχε καταποθεί από την απελπισία, γιατί από αυτό κατεπόθη, τον κατάπιε απελπισία, θα έφτανε να απαγχωνιστεί, ασφαλώς όχι. Αν βέβαια ο ίδιος είχε σκεφτεί να πάει να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό, από τον Ιησού Χριστόν, θα επάθαινε αυτό? Όχι. Αν κάποιος μπορούσε να τον βοηθήσει, θα πάθαινε αυτό? Κάποιος άλλος μαθητής θα το πάθαινε? Όχι.
Δεν πήγε όμως να βρει κανέναν άλλον μαθητή. Όταν επέταξε τα νομίσματα, τα 30 αργύρια εις τον ναόν και είδε τη ασπλαχνία, φοβερό πράγμα. Εκείνο που λέει στο Ριχάρδο τον Τρίτο, θεατρικό έργο του Σέξπιρ, ότι την προδοσία όλοι την αγαπούν, τον προδότη κανένας. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και όταν του πέταξε τα νομίσματα και είπε ότι πρόδωσε έναν αθώον άνθρωπο, τι προσημάς λέει, έτσι άσπλαχνα είπαν εκεί οι άρχοντες του ναού, τι προσημάς, σύ όψη, σύ να τα βλέπεις. Ακούτε, και από εκεί κατευθείαν έφυγε και πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν πήγε να βρει τίποτα άλλο, κανέναν άνθρωπο τίποτα. Πράγματι έπεσε στην απελπισία. Και ο Απόστολος Πέτρος, ξέρετε, εκείνο το βράδυ που έγινε η προδοσία και ήρθαν στις αυλές του Άννα και του Καϊάφα, πρώτα του Άννα και του Καϊάφα και μετά στην αυλή του Πιλάτου, και τον ερώτησε εκείνη η δούλη και δεύτερη δούλη, ότι και εσύ μαζί του ήσουν, ναι, και μάλιστα φοβήθηκε γιατί ακριβώς, γι' αυτό και διατηρείται το όνομα του Μάλχου, ήταν ένας εκ των υπηρετών που το έκοψε το αυτί ο Απόστολος Πέτρος. Σου λέει τώρα εδώ θα βρω τον πελά μου. Και σας βεβαιώνω ουκ είδα τον άνθρωπο. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά με θόρκου. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Δεν λέει τον Ιησού Χριστόν. Και φώναξε το κοκόρι, ελάλησε ο Πετίνος και γύρισε ο Κύριος και τον κοίταξε. Πω, 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 εκείνο το βλέμμα, τον κοίταξε. Τότε συνήλθε ο Απόστολος Πέτρος, βγήκε έξω και έκλαψε πικρός. Είδατε, ο ένας οδηγήθηκε στην απελπισία, ο άλλος δεν οδηγήθηκε στην απελπισία. Έκλαψε πικρός, μετενόησε και σώθηκε. Πάντως θέλει πολύ προσοχή, πράγματι, πάνω στο θέμα αυτό. Πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αμάρτημα ασυγχώρητον. Τι θα μου πείτε, δεν υπάρχει αμάρτημα ασυγχώρητον? Ναι, δεν υπάρχει. Και εκείνο που είπε ο Κύριος, αυτός που θα βλασφημίσει στο Πνεύμα το Άγιο δεν έχει άφεση ποτέ. Ξέρετε ότι πολλή φιλολογία έγινε γύρω από το θέμα τι ακριβώς είναι το αμάρτημα, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες λέγουν ποικίλα. Πάντως δεχόμεθα το εξής. Είναι το αμάρτημα το αμετανόητο. Αυτό είναι το αμάρτημα που δεν τυχαίνει συγχωρήσεως. Είναι πολύ φυσικό. Πώς θα συγχωρηθεί ένα αμάρτημα που δεν επήλθε η μετάνοια? Είδατε, παρακαλώ. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην συγχωρείται. Όταν το υποστηρίζουμε αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι το αίμα του Χριστού κάποια αμαρτήματα αδυνατεί να τα συγχωρήσει. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να αδυνατεί το αίμα του Χριστού για συγχώρεση, παρά μόνο το αμετανόητο αμάρτημα. Γι' αυτό για τη θεραπεία της υπερβολικής λύπης συνιστά ο Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, που έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο γύρω από το θέμα της λύπης ως θανασίμου αμαρτίας, λέει το εξής. Αυτή δε θεραπεύεται, η λύπη δηλαδή, θεραπεύεται δια προσευχής και της εις Θεόν ελπίδος και μελέτης των θείων λογίων και της μετά ανθρώπων ευλαβών διαγωγής. Να το θυμόμαστε αυτό, γιατί ή εμείς ή κάποιος δικός μας άνθρωπος μπορεί να πέσει σε αυτήν την αθεράπευτη εντός εισαγωγικών λύπη, να ξέρουμε πώς να τον βοηθήσουμε. Να τα πάρω ένα-ένα. Πρέπει να έχει την ελπίδα του στον Θεό. Θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Εμένα θα συγχωρήσει ο Θεός. Θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Δεύτερον,
είναι η μελέτη, λέει, των θείων λογίων, δηλαδή η μελέτη της Αγίας Γραφής. Θα συστήσουμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Και ένα τρίτο πολύ σπουδαίο σημείο, και της μετανθρώπων ευλαβών διαγωγής. Να κάνει συντροφιά αυτός που πενθεί με ανθρώπους ευλαβείς, να κάνει συντροφιά. Όχι εκείνο που παρατηρείται, σας το έλεγα και την περασμένη φορά, να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα, να μην ανοίγουμε σε κανέναν, ευρισκόμενοι σε βαρύ πένθος, να μην θέλουμε να ακούσουμε κανέναν. Όχι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε μία συντροφιά. Συντροφιά ανθρώπων. Εννοείται βέβαια ευλαβών, γιατί αυτοί ξέρουν μόνο να παρακαλέσουν, δηλαδή να παρηγορήσουν, γιατί ο καθένας δεν έχει αυτή την ικανότητα να παρηγορεί. Σας είχα πει ότι ο Βαρνάβας έλεγε το Υιός Παρακλήσεως. Υιός Παρακλήσεως. Δηλαδή είχε το χάρισμα από το Θεό ο Βαρνάβας, ο συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Αυτός ο οποίος και τον έφερε στην επιφάνεια τον Απόστολο Παύλο. Θαυμάσιος άνθρωπος. Κύπριος, το Εβραίος ήταν, αλλά έμεινε στην Κύπρο. Κύπριος το γέννη, εις το γένος, μας λέει η Αγία Γραφή. Είχε το χάρισμα να παρηγορεί. Δεν είναι του καθενός να παρηγορεί. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο η περίπτωση στο πένθος, και σε άλλες περιπτώσεις να μπορούμε να ξέρουμε πώς να παρηγορήσουμε και να βοηθήσουμε. Ακόμη θα λέγαμε σε αυτήν την παράγραφο, το χωρίο, έχουμε τρανό παράδειγμα τον Ιώβ. Όταν έφτασαν οι τρεις φίλοι του, ήσαν τρεις βασιλείς. Δεν θυμάμαι, σας το είπα την περασμένη φορά. Ήτανε τότε τα μικρά αυτά κρατήδια, όπως λέγαμε, το κράτος των Αθηνών, το κράτος της Σπάρτης, το κράτος των Θηβών. Ξεκινούσαν και πολέμους μεταξύ τους, ή συμμαχίες και αγάπες, αναλόγως. Έτσι και εκεί, στην περιοχή που ήταν ο Ιώβ, φαίνεται ότι ήταν βασιλιάς. Δηλαδή, με τόσο πλούτο, μάλιστα, είχε κατσικοπρόβατα, είχε καμήλες, είχε. Και ευτυχούς. Λοιπόν, είχε τρεις ομόρους, δηλαδή γείτονες, βασιλείς. Όταν αυτοί μάθανε την υπερβολική δυστυχία του βασιλέως Ιώβ, πήγαν να τον επισκεφθούν. Σαφώς μας λέει το Ιερό Κείμενο ότι ήσαν τρεις βασιλείς. Όταν τον είδαν, τόσο πολύ εξεπλάγησαν, ώστε τρεις ημέρες δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη. Κάποτε εγώ βρέθηκα σε μία κηδεία ενός νέου εφωνεύθη. Ήταν τόσο η έκπληξή μου, παρότι κατήχα των κεντρικών σημείων στο σολέα του ναού, στην κηδεία του, δεν είπα ούτε ένα «και». Δεν μπορούσα. Ήταν αδύνατο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, από το μέγεθος της, την υπερβολή της δυστυχίας, δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη. Και έμειναν τρεις μέρες των επισκεπτών του και δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Τέλος πάντων, κάποτε μίλησαν. Και αφού μίλησαν, λένε εις τον Ιώβ, πρέπει να έκανες μια πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία για να φτάσεις σε τέτοιο κατάντημα. Και εκείνος λέει, όχι, αμαρτωλοί είμαστε, αλλά σημειώσατε δε ότι ήταν γνώστης και λάτρης του αληθινού Θεού ο Ιώβ. Και επειδή είχε κάποια παιδιά τα οποία, παιδιά, ακούστε, παιδιά, αγόρια, κορίτσια, μάλιστα όταν έγινε η καταστροφή, έγινε, το λέει, πότος. Δηλαδή, διασκέδαση είχαν τα παιδιά του στο σπίτι του μεγαλυτέρου γιου. Εκεί φύσηξε ο διάβολος στον άνεμο, πήρε τη σκεπή, σκοτώθηκαν όλα τα παιδιά. Συμφορά. Τότε, τι έκανε ο Ιώβ? Επειδή ήταν νέα τα παιδιά του και μπορούσαν να κάνουν καμία σοβαρή αμαρτία, κάθε μέρα προσέφερε μία θυσία.
ένα δαμάλι, ένα μοσχάρι, κάθε μέρα στον Θεό, για να εξηλαιώνει τον Κύριο με τη θυσία αυτή από τις αμαρτίες των παιδιών του. Θα έλεγε κανείς, να, θα δούλεγε μάλλον κανείς, να, έκανες και θυσίες, είδες το κατάντημά σου. Αυτό δεν το κατάντημά σου, δύο γυναίκες το είπαν. Η μια ήταν η γυναίκα του Υιό και η άλλη ήταν η γυναίκα του το Δίτη. Κατάντημά σου, λέει, λατρεύεις τον Θεό, να το κατάντημά σου. Φοβερός πειρασμός, φοβερός. Εν τί αυτή περίπτωση, ο Ιώβ έλεγε, όχι, δεν έκανα τόσο μεγάλη αμαρτία που να φτάσω να δεχθώ τέτοια πληγή. Εκείνοι επέμεναν και ο Ιώβ επέμενε, γιατί ούτε οι φίλοι του, ούτε και ο Ιώβ ο ίδιος δεν εγνώριζαν το παρασκήνιο της όλης υποθέσεως. Ότι ο διάβολος ζήτησε από τον Κύριον, βλέπετε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος άμα δεν πάρει άδεια από τον Θεό, ζήτησε την άδεια να επιφέρει αυτή την καταστροφή εις τον Υιό. Δεν εγνώριζε. Αυτό απεκαλύφθη μετά τα αυτά. Και βέβαια, επιτρέψατε με αυτή τη λαϊκή έκφραση, και ο διάβολος έσκασε. Δηλαδή έσκασε, νικήθηκε. Διότι υπεστήριζε ότι ο Ιώβ λατρεύει τον Θεό επειδή του κάνει θυσίες κλπ. Όχι, έλεγε ο Θεός, δεν είναι γι' αυτό, αλλά γιατί είναι ο Ιώβ ευσεβής άνθρωπος. Έτσι, και μάλιστα είναι και τύπος του Ιησού Χριστού. Και εκεί έδειξε και ένα άλλο σημείο, το οποίο πρέπει να το πούμε, ότι δεν έδειξε υπερβολική λύπη, και έδειξε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Και τελικά, ο Ιώβ τι είναι? Ένα υπόδειγμα υπομονής. Και μάλιστα αγιογραφικών υπόμνημα. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, τον 21ο. Μη επιλάθη ουγαρεστήν επάνωδος, και τούτον ουκ ωφελήσεις και σε αυτόν κακώς. Η απόδοση. Μιλείς μονής ότι όσο και να κλάψεις δεν πρόκειται να τον επαναφέρεις στη ζωή, εννοείται των νεκρών άνθρωπων, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το παιδί σου, ούτε εκείνον θα ωφελήσεις και τον εαυτόν σου θα βλάψεις, θα κακώσεις, όπως λέει εδώ η λέξη κακώσεις, δηλαδή θα βλάψεις. Συνεχίζει δηλαδή ο Ιερός Συγγραφέας για το θέμα αυτό του πένθους. Αν μπορούσαν οι πενθούντες να ενθυμούνται αυτήν την αγιογραφική θέση, θα είχαν λύσει το πρόβλημα του πένθους. Ότι δηλαδή, όσο και να κλάψω, αυτός πίσω δεν γυρίζει. Μια σπουδαία απάντηση, θα λέγαμε, στο πένθος αυτό, μας έχει δώσει ο Δαβίδ. Και εδώ θα σας κάνω μία μικρή, σύντομη διήγηση. Είναι το εξής. Ο Δαβίδ είχε σχεστηθεί με μία γυναίκα, τη Βηρσαβέα. Τα πράγματα δεν ήσαν και πολύ ομαλά, αλλά δεν θα μείνω περισσότερο. Μαζί της έκανε ένα παιδί. Το παιδί αυτό δεν έπρεπε να ζήσει. Ήταν παιδί αμαρτίας και πέθανε. Ο Δαβίδ λυπήθηκε κατάκαρδα. Τόσο πολύ λυπήθηκε, ώστε δεν ήξερε κανείς, έλεγε, τέτοιο πένθος. Αλλά προσέξτε, επενθούσε πριν πεθάνει το παιδί. Μήπως ο Θεός λυπηθεί, συγχωρήσει και ζήσει το παιδί. Τι έκανε λοιπόν ο Δαβίδ? Έβαλε τα βασιλικά του ρούχα, έβαλε, όπως ήταν συνήθεια την εποχή εκείνη, ένα τσουβάλι, έβαλε στάχτη στο κεφάλι του, δεν έτρωγε, δεν έπινε, δεν κοιμόνταν στο κρεβάτι του, αλλά χάμω. Μήπως λυπηθεί ο Θεός, προσευχόμενος και χαρίσει τη ζωή στο παιδί. Το παιδί πέθανε όμως.
υπηρέτε του παλατιού, βλέποντας το πόσο βαρύ πένθος ασκούσε στον εαυτό του ο Δαβίδ, είπαν, τον καιρό που ζούσε, έτσι συμπεριεφέρεται ο Δαβίδ, τώρα που πέθανε, πόσο βαρύτερο πένθος πρέπει να κάνει. Και τώρα πώς θα του το πούμε, πώς θα του το πει. Το παιδί πέθανε. Τέλος πάντων τόλμησαν και του το είπαν. Όταν το έμαθε, σηκώθηκε από χάμο και είπε, ετοιμάστε μου λουτρό. Ετοιμάστε μου το κρεβάτι μου, ετοιμάστε μου και φαγητό. Έκανε λουτρό, πλήθηκε, έβγαλε όλα εκείνα που είχε, φόρεσε τη βασιλική του στολή και κάθισε να φάει. Τότε παραξενεύτηκαν οι υπηρέτες και είπαν «Μπα!». Και τότε βλέποντας την περίπτωσή τους, την έκπληξή τους, τους λέγει ο Δαβίδ, «Όσο και να κλάψω, το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω. Μάλλον εγώ θα πορευθώ προς αυτό». Ιδού η απάντηση. Γι' αυτό σας είπα, εκείνοι που πενθούν, αν μπορούσαν αυτό να το θυμούνται, ότι εμείς θα πάμε προς τον κεκοιμημένον άνθρωπό μας. Ένα μόνο, ένα και μόνο ένα. Ο άνθρωπός μας είχε καλή μαρτυρία ότι σώθηκε. Εάν εκείνος σώθηκε και εμείς σωθούμε, τότε θα συναντηθούμε εις την κοινή Ανάσταση. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη παρηγορία από τη θέση αυτή. Και δεν είναι μία παρηγορία φιλολογική, όπως λέμε, τόσες φιλολογικές παραμυθίες, παρακλήσεις στους άλλους ανθρώπους, αλλά γεγονός. Σώθηκε ο άνθρωπός μας. Αν και εγώ σωθώ, θα συναντηθούμε εις την κοινή Ανάσταση. Γι' αυτό το παν δυνατόν, αν κάποιος άνθρωπός μας, ο παππούς μας, η γιαγιά μας, ο άνδρας μας, η γυναίκα μας, δεν ξέρω, διστροπούν στο θέμα της σωτηρίας, γιατί δυστυχώς διστροπούν, θα παρακαλέσουμε, τα πάντα θα μετέλθουμε, ο άνθρωπός μας να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Το ακούσατε παρακαλώ? Και τότε θα έχουμε τη μεγάλη ελπίδα ότι ο άνθρωπός μας σώθηκε και αν σωθούμε κι εμείς θα είμαστε πάντοτε μαζί. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 22ο. Μνήστηθη το κρίμα αυτού ότι ούτω και το σον εμεί εχθές και εσύ σήμερα. Και η απόδοση. Θυμήσου το θάνατό του, ότι και εσύ την αυτήν πορείαν θα έχεις. Και σαν να, σου λέγει ο νεκρός, ότι σε μένα χθες ήλθε ο θάνατος και σε σένα σήμερα. Και εσύ θα πεθάνεις, σαν να σου λέει ο νεκρός. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε μία κοινή πορεία που είναι για όλους μας. Κοινή πορεία που είναι για όλους μας. Δηλαδή, όλοι θα πεθάνουμε. Αυτό, αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα. Όλοι θα πεθάνουμε. Δεν το λέμε? Αγαπητοί, μοιάζομαι με επιβάτες ενός λεωφορείου. Πολλές φορές το έχω μπει σε λεωφορείο ή σε τρένο, το έχω δει αυτό, γιατί και στο εκτεδί είναι κοινότατο, που άλλοι επιβιβάζονται και άλλοι αποβιβάζονται. Δηλαδή, προχωράει το όχημα, κάποιοι μπαίνουν στη διαδρομή, κάποιοι κατεβαίνουν στη διαδρομή. Έτσι μοιάζουν. Άλλοι μπαίνουν στο όχημα, άλλοι κατεβαίνουν από το όχημα. Άλλοι μπαίνουν μέσα στη ζωή και άλλοι βγαίνουν από τη ζωή. Είναι εκείνο που λέει ο Εκκλησιαστής στο πρώτο κεφάλαιό του, τα εξής. Γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται. Δηλαδή, πορεύεται, φεύγει, προχώρησε αυτή και γενεά από πίσω έρχεται.
και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Δηλαδή, η γη που μας υποδέχεται, εμάς τους ανθρώπους που ερχόμαστε και φεύγουμε, είναι η ίδια. Είναι η ίδια. Σκάβουμε, βρίσκουμε λείψανα, δηλαδή αρχαιολογικά ευρήματα, παρελθουσών γενεών, που και αυτοί έκαναν τον πολιτισμό τους, τη ζωή τους και λέμε, κοίταξε να δεις, ζήσαν και αυτοί οι άνθρωποι και εμείς κάναμε τα σπίτια μας, έχουμε τον πολιτισμό μας, όλα αυτά που βλέπετε θα γκρεμιστούν, θα χαλάσουν. Και αυτό το μοναστήρι που εδώ βρισκόμαστε, πόσο, αν κρατήσει, υποτεθεί η πορεία της ιστορίας περισσότερο, και αυτό θα φύγει από τη μέση. Τι έμεινε για να σταθεί, όλα θα φύγουν. Γενεά λοιπόν πορεύεται και γενεά έρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η λύπη μας και η συγκίνησή μας θα περιορίζεται σαν να έφευγε ο άνθρωπός μας σε ένα μακρινό τόπο που πιθανώς και να μην τον ξαναειδούμε. Φερρυππίν πάει στην Αμερική. Λέω Φερρυππίν γιατί σήμερα στην Αμερική πάει κανείς πάρα πολύ εύκολα και γυρίζει εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Αλλά κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες πίσω, εάν πήγαινες, δεν ξαναγύριζες πια από εκεί. Λίγοι ξαναγύριζαν. Πες λοιπόν ότι ο άνθρωπός σου πάει στην Αμερική, αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Αλλά χωριστήκαμε, τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος πήρε και το καράβι. Το καράβι που έκανε ένα μήνα να πάει στην Αμερική. Ένα μήνα, τα ακούτε. Ένα μήνα να πάει στην Αυστραλία. Όχι σε μερικές ώρες που έχουμε σήμερα τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Κάπως έτσι να λυπηθούμε, σαν άνθρωποι. Γιατί αν δεν κλάψουμε, δεν πονέσουμε, τότε μοιάζουμε, το λέγαμε μια περασμένη φορά, σαν τα θηρία. Τα θηρία δεν κλαίνε. Σας είπα, και αυτά με τον τρόπο τους έχουν το πένθος τους. Δεν έχουν μόνο το προνόμιο, ούτε του γέλωτος, ούτε των δακρύων. Και προχωρούμε, αγαπητοί, εις το 23ο χωρίο. Λέει, «Εν αναπαύση νεκρού, κατάπαυσον το μνημόσυνον αυτού και παρακλήθητη εν αυτό εν εξόδο πνεύματος αυτού». Είδατε πόσα χωρία έχει ο Ιερός Συγγραφέας πάνω στο θέμα αυτό. Γιατί θέλει να το τρόπον την να εξαντλήσει, επειδή ξέρει ότι οι άνθρωποι επιμένουν στο πένθος τους. Και αυτό δεν είναι καλό. Και η απόδοση του χωρίου. Όταν ο νεκρός αναπαυθεί, αλήθεια, κοιτάξτε τη λέξη αναπαυθεί, πάυσε κι εσύ την λυπηρά ανάμνηση. Ανάμνησή του. Και παρηγορήσου δι' αυτόν, αφού η ψυχή του ήδη έχει φύγει. Μάλιστα. Έχει κάποια πολύτιμα σημεία, θα τα δούμε. Εδώ θέλει να μας υπενθυμίσει ο Ιερός Συγγραφέας ότι δεν πρέπει να έχουμε πένθυμη ανάμνηση. Ξέρετε, άλλο είναι η πένθυμη ανάμνηση και άλλο είναι απλώς η ανάμνηση. Μπορούμε να έχουμε ανάμνηση. Και αν το θέλετε κάποτε, που να πούμε θα ήθελα να ξεχάσω, να μην μπορούμε αυτό να το πετύχουμε. Δεν είναι κάτι που θα πάρουμε μια γομαλάστιχα να το σβήσουμε από το μυαλό μας, τον εγκέφαλό μας. Όχι. Όσο να θέλουμε κάτι να το ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, δεν γίνεται. Ο τρόπος θα είναι, η στάση μας θα είναι εκείνη η οποία θα μας δηλώνει ότι το έχουμε ξεχάσει. Αφού το έχουμε ξεχάσει, εντός εισαγωγικών θα έλεγα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια γλυκιά ανάμνηση. Μεθαύριο έχουμε το μνημόσυνο του μακαριστού θεολόγου. Δεν θα κλαίμε, αλλά θα έχουμε μια γλυκιά ανάμνηση. Μεθαύριο την Κυριακή. Σας το λέω και αυτό να το ξέρετε. Εδώ θα είναι το μνημόσυνο του. Αυτή η γλυκιά ανάμνηση. Το ίδιο τον πατέρα μας, τη μάνα μας, το παιδί μας, το φίλο μας, το συγγενή μας. Αυτή η γλυκιά ανάμνηση είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Εξάλλου, η ανάμνηση είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει. Όταν λέμε σε ένα μνημόσυνο, σε μία κηδεία, αιωνία σου η μνήμη,
Τι θα πει? Η μνήμη σου να είναι αιωνία. Δηλαδή να μην ξεχαστείς ποτέ. Είδατε? Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξεχαστείς. Τόσο καθημάς τους ανθρώπους, όσο και από τον Θεό. Ο Θεός θυμάται. Ξέρετε που δεν θυμάται ο Θεός? Και αυτό το δεν θυμάται ο Θεός εντός εισαγωγικών. Τους ασεβείς. Λέει ο Θεός δια τους ασεβείς, ουμή μνηστώ. Δεν θα θυμηθώ. Όχι ότι ο Θεός δεν θυμάται, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη εκείνον ο οποίος αισθάθηκε ασεβής. Αντιθέτως, η ευσεβής εγχειρεί Θεού. Είδατε, εγχειρεί Θεού. Κάπου λέει στους προφήτες, έβαλα, ζωγράφισα, λέει, την πόλη σου εδώ στη φούχτα μου, λέει ο Θεός, και σε βλέπω. Τι ωραία έκφραση αυτή. Είδατε, ζωγράφισα την πόλη σου και σε βλέπω. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας βλέπει. Και αλίμονο εάν υποτεθεί ότι το αιωνία σου η μνήμη δεν υπάρχει δια των Θεών. Αλίμονο που είναι η κόλαση. Που εκεί βέβαια ο Θεός δεν θυμάται, εντός εισαγωγικών το ξαναλέω για να μην παρανοηθώ, δεν θυμάται τους ασεβείς ανθρώπους. Έτσι, όταν λέμε αιωνία σου η μνήμη, σημαίνει ότι να είσαι πάντα στη μνήμη μας και προπαντός στη μνήμη του Θεού. Ας δούμε ένα άλλο σημείο που το οποίο είναι αξιοπαρατήρητο. Λέγει εν εξόδο, εξόδο πνεύματος αυτού. Όταν λέγει το πνεύμα του θα έχει έξοδο. Εδώ προφανώς αναφέρεται στην πίστη ή στην αθανασία της ψυχής. Όλη η Παλαιά Διαθήκη φυσικά είναι τοποθετημένη επάνω στο θέμα της αθανασίας της ψυχής. Μην το ξεχνάτε. Ποτέ μην το ξεχνούμε αυτό. Ποικίλο τρόπος αυτό, δε μπορούμε να το δούμε. Όταν λοιπόν λέγει εδώ, όταν θα έχει την έξοδό του το πνεύμα, δηλαδή θα φύγει από τον άνθρωπο, τότε θα μείνει το σώμα νεκρό. Ο άνθρωπος έχει, θα έγαμε, δύο λειτουργίες. Μία λειτουργία που ανήκει στο πνεύμα και η μία είναι ζωική και η άλλη είναι πνευματική. Τη ζωική κίνηση, λειτουργία, τη δίνει στο σώμα. Όταν φύγει η ψυχή, το σώμα μένει νεκρό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι η μία και μόνη ψυχή έχει αυτές τις δύο ενέργειες. Το ότι ζωοποιεί το σώμα μου, κινούμε, τρώγω, πίνω, υπάρχω, ζω. Και η άλλη είναι η πνευματική ζωή που μου δίνει η ψυχή μου και που φυσικά μπορεί η δεύτερη να μην υπάρχει, να υπάρχει η πρώτη. Όταν η πρώτη φύγει, τότε και η δεύτερη φεύγει. Δηλαδή με άλλα λόγια, η ψυχή μπορεί να φύγει από το σώμα και το σώμα να θεωρείται ότι είναι ένα σκεύος της ψυχής. Για να είμαι ακριβέστερος, οι πατέρες λένε το εξής: δεν είναι το σώμα το σκεύος της ψυχής, δεν συμπεριλαμβάνει το σώμα την ψυχή, θα σας φανεί παράξενο, αλλά η ψυχή συμπεριλαμβάνει το σώμα. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε στην περίπτωση που σας είπα, η ψυχή συγκρατεί και τη ζωική ζωή του σώματος. Ναι, ναι. Ο Πλάτων έλεγε ότι συμπεριλαμβάνεται η ψυχή από το σώμα. Γι' αυτό και θεωρούσε την ψυχή ότι είναι φυλακή της ψυχής. Το σώμα ότι είναι φυλακή της ψυχής. Αυτό βέβαια είναι μια πλανή, δεν υπάρχει αντίρρησης, και ουδέποτε άνθρωπος λέγεται ο άνθρωπος αν στερείται του σώματός του. Άνθρωπος θα πει και ψυχή και σώμα μαζί. Δύο πράγματα που συγχρόνως έγιναν για λόγους περιγραφής. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και φύσηξε στους μυκτήρες, που δείχνει, υπονοεί, ότι πρώτα έγινε το σώμα και μετά έγινε η ψυχή. Ενεφύσει, λέει, στους μυκτήρες, στα ρουθούνια. Όχι, είναι μία περιγραφή σαν ανάγκη να υποθεί έτσι. Μην ξεχνάτε ότι ο ανθρώπινος λόγος υστερεί, δεν μπορεί να αποδώσει τα πάντα, αλλά τι, σώμα και ψυχή
έγιναν ταυτόχρονα. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας, ταυτόχρονα. Διότι αν το σώμα γίνεται το πρώτης ψυχής, θα είχαμε μία περίοδο, έστω και ένα δευτερόλεπτο να ήταν, ζωικής μορφής στο σώμα, δηλαδή ζώων. Εάν η ψυχή προηγείται του σώματος, τότε έχουμε την πλατωνική θεωρία πλανεμένη, ότι προϋπάρχει η ψυχή, περί προϋπάρξεως των ψυχών, που ο Θεός, επιτρέψατε μου τη φράση, τη λαϊκή φράση, βουτάει μια ψυχή και τη βάζει σε ένα σώμα. Δηλαδή φυλακίζει μια ψυχή μέσα σε ένα σώμα. Όλα αυτά είναι πλάνη. Άνθρωπος θα πει σώμα και ψυχή ταυτόχρονα. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και η αξία του σώματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, 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 πάρα πολύ μεγάλη. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους, δοξάσατε δι. Λοιπόν, τον Θεόν, εν το σώμα τι ημών και εν το πνεύμα τι ημών. Άτινα και τα δύο, εστί του Θεού. Προηγείται εδώ το σώμα. Βέβαια, προηγείται, γιατί ακριβώς ομίλησε ο Παύλος για το θέμα της ανηθικότητας, της πορνείας, και θέλει να δώσει την πρέπουσα θέση στο σώμα. Όμως υπάρχει ταυτόχρονη δημιουργία ψυχής και σώματος. Ας πούμε, συλλαμβάνεται ο άνθρωπος στα σπλάχνα της μάνας. Άντε, για να μην πω εκείνα τα ανεκδίκητα που λένε μερικοί, και μάλιστα δυστυχώς και επιστήμονες, ότι είναι άψυχο, λέει, το έμβριο, να νόητοι άνθρωποι, και είστε και γιατροί πολλές φορές, άψυχο, λέει, το έμβριο, και αν κάνεις έκτρωση δεν έχεις τίποτα να υποστείς και τα λοιπά. Άμα συλλήψει, μόλις γίνει σύλληψη, έχουμε άνθρωπο. Παρακάτω τι είναι, όπως δίνω τα φιλιά, πάρτε ένα μπουμπούκι. Το μπουμπούκι, ξέρετε από πού ξεκινάει? Από εκείνους τους τα μάτια, τα λεγόμενα επάνω στο κλαδί, τα μάτια, που όλα αυτά άλλα μάτια πριν ακόμα ξεκινήσει η άνοιξη, άλλα μάτια είναι φύλλα και άλλα μάτια είναι καρποί, δηλαδή τα άνθη που θα δώσουν τους καρπούς. Εκεί είναι όλα αποθηκευμένα. Έτσι και εδώ στον άνθρωπο. Έγινε η σύλληψη, έχουμε άνθρωπο. Απλώς τι περιμένουμε τώρα? Την εκδίπλωσή του, θα το ξαναπώ. Την εκδίπλωσή του, το ξετύλιγμά του. Αλλά πλήρης άνθρωπος. Πλήρης, το ξαναλέω, πλήρης άνθρωπος. Έτσι, το μυστήριο είναι αυτό. Το είπα τώρα για τις εκτρώσεις και βγήκε λίγο από το θέμα, με συγχωρείτε. Αλλά πρέπει να λογαριάσουμε ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή της συλλήψεώς του είναι άνθρωπος. Βέβαια το μυστήριο, γιατί είναι πραγματικά μυστήριο, πού θα πάει η ψυχή, μήπως από μένα τον πατέρα, από μένα τη μάνα, πήρε το έμβριο για να αποκτήσει η δική του ψυχή. Μυστήριο. Αισθάνομαι ότι έχασα κάτι. Μυστήριο. Αλλά πάντως ούτε ο Θεός δημιουργεί ψυχές την ώρα που γίνεται μία σύλληψη. Σημειώστε το αυτό. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Δογματική. Αυτά που σας λέω δεν είναι αυθαίρετα πράγματα, αλλά είναι ένας καινούργιος άνθρωπος. Πώς? Μυστήριο. Πάντως θέλω να σας δείξω πόσο ενωμένος είναι ο άνθρωπος σώμα και ψυχή. Και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δεύτερο το σώμα. Από πλευράς απαιτήσεων, ο Χριστός είπε ότι το σώμα σου δεν ωφελεί, εννοείται δηλαδή με την έννοια τι να το τρέφεις το σώμα σου ιδιαιτέρως και πολυτελώς, με αυτήν την έννοια. Όχι όμως ότι το σώμα δεν έχει αξία, διότι αν δεν έχει αξία, τότε γιατί αναισθήθη το σώμα του Χριστού? Ακόμα περισσότερο, γιατί ενελήφθη το σώμα του Χριστού στον ουρανό, εάν δεν είχε αξία? Βλέπετε λοιπόν, σπουδαία πράγματα αυτά, πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ ομιλεί για την αθανασία της ψυχής, αλλά προσέξτε κάτι, ότι το πνεύμα, λέει, εξέρχεται, είδατε, εν εξόδω πνεύματος. Το καταλαβαίνουμε? Δεν το καταλαβαίνουμε. Εν τούτης, έτσι είναι. Θα το δούμε αυτό και σε πολλά σημεία της καινής, δηλαδή. Ακούστε, πάει ο Χριστός στο νεκροταφείο.
Βγάλτε, λέει, την πλάκα που έφραζε την είσοδο του τάφου που ήταν ο Λάζαρος. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Φωνάξτε εσείς έναν πεθαμένον άνθρωπο. Γιάννη Κώστα, σήκω επάνω. Θα σηκωθεί? Όχι. Γιατί? Διότι εκεί που πήγε το πνεύμα του, η δική σας η φωνή δεν φτάνει. Ενώ η φωνή του Χριστού φτάνει εκεί που πήγε η ψυχή. Πού πήγε? Επήγε στον Άδη. Εκεί φτάνει η ψυχή, η φωνή του Χριστού, που όταν λέει «Λάζαρε, δεύρω», έξω. Και ο Λάζαρος σηκώθηκε και αναστήθηκε. Εκείνη η κόρη, η δωδεκαετής και τα λοιπά, την αναστήνει. Και ό,τι Ανάσταση έκανε, ξέρω εγώ, στη χείρα, στο γιο της χείρας της Νάγης κλπ. Ο Χριστός καλεί πίσω το πνεύμα. Συνεπώς, λέει την ψυχή. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι η ψυχή που φεύγει από τον άνθρωπο, όντως φεύγει. Πηγαίνει και ξαναγυρίζει. Όταν θα γίνει η κοινή Ανάσταση, όλες οι ψυχές που θα είναι μέχρι που θα έχουν πεθάνει οι άνθρωποι τότε, έτσι, γιατί κάποιοι θα ζουν. Δεν ομιλούμε για αυτούς, μας το λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Εκείνοι που θα έχουν πεθάνει, τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που έζησαν επάνω στη γη, τι θα γίνει, τι θα πει Ανάσταση νεκρών? Θα πει το παλιό σώμα, ναι, το παλιό σώμα, και επιμένω, μα το φάγαν τα ψάρια, μου το λέει η Αγία Γραφή, ότι και η θάλασσα θα δώσει τους νεκρούς αυτής. Στάχτη έγιναν, ξέρω εγώ. Ό,τι θέλετε πείτε, θα αναστηθεί το παλιό σώμα και θα ξαναμπεί, θα ξαναγυρίσει η ψυχή στο παλιό σώμα. Επιμένω, στο παλιό σώμα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Θα δώσουμε λόγο, λέει, στο Θεό, όχι μόνο με το πνεύμα, αλλά και με το σώμα, όσα αμαρτήσαμε ή όσα πράγματα κάναμε καλά. Συνεπώς, πότε θα γίνει αυτό? Όταν ο Υιός του Θεού θα καλέσει από τον Άδη τις ψυχές. Αυτή είναι η κοινή Ανάσταση. Βρίσκομαι όμως το εξής, σε διαφορετικά χωρία. Αλλού ότι ο Πατήρ αναστήνει τους νεκρούς. Αλλού ότι ο Υιός αναστήνει τους νεκρούς. Αλλού ότι το Πνεύμα το Άγιον αναστήνει τους νεκρούς. Δηλαδή, ο Άγιος Τριαδικός Θεός θα μας αναστήσει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ώστε λοιπόν, εδώ έχουμε το σημείο της αθανασίας της ψυχής. Η ψυχή δεν πεθαίνει, φεύγει, θα ξαναγυρίσει εις την κοινή Ανάσταση κλπ. Έτσι, αγαπητοί μου, εδώ κάτι να πούμε ακόμη, ότι το έχω και άλλες φορές πει, αλλά δεν πειράζει να το επαναλάβουμε. Εδώ δεν είναι κάποια ομιλία που έχει απαιτήσεις ρητορικές, αλλά είναι μάθημα, το πιστεύετε, ότι έρχεστε εδώ να μάθετε κάτι, και εγώ να μάθω μαζί σας. Δεν είναι λοιπόν η ρητορική ομιλία, αλλά μάθημα. Ότι πιστεύουν πολλοί ότι η ψυχή, και οι χριστιανοί πιστεύουν, ότι η ψυχή γυρίζει γύρω από τον τάφο. Κάποιες μέρες θα πάνε εκεί οι οικοί του και κοιμημένου, θα πάνε νερό, θα πάνε φαΐ. Αυτό γίνεται και στο σπίτι, βάζουμε νερό, βάζουμε φαΐ, ανάβουμε κερί, ανάβουμε καντήλι και το καθεξής, για να βλέπει, λέει, ο νεκρός, να βλέπει να περπατάει. Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά, η ψυχή όταν φύγει πηγαίνει εις τον οικείον της τόπον. Δεν γυρίζει ούτε στο παλιό το σπίτι που γεννήθηκε ο άνθρωπος, ούτε στο μνήμα, ούτε πουθενά. Αν πολλές φορές έχουμε κάποια τέτοια σημάδια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δαίμονες προσποιούνται την ψυχή του νεκρού για να δημιουργήσουν ό,τι δημιουργούν. Την αντίληψη ότι βρικολάκιασε ο νεκρός και ένα σωρό άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Και μάλιστα ένας κύριος μου λέει, αν δεν μας είπες την περασμένη φορά, πού να το ξέρω αυτό. Είναι απίθμενα, είναι πάρα πολλά όλα αυτά που λέγονται, ότι δεν φοράνε, λέει, εκείνοι που πεθούν και τα κούνια, για να μην ζουλιέται, λέει, ο νεκρός μέσα στον τάφο. Διόνομα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ακούσετε.
Ο νεκρός, αγαπητοί μου, ούτε τρώει ούτε πίνει. Γιατί ανάβουμε ένα κερί, γιατί ανάβουμε ένα κανδύλι, γιατί πάμε στον τάφο να ανάψουμε κάτι. Δεν είναι για να βλέπει ο νεκρός, αλλά για να τιμήσουμε τον νεκρόν ως εικόνα του Θεού. Γιατί έχουμε τα κανδύλια εδώ? Φερρυπίν, ο Χριστός έχει το κανδύλι για να περπατάει, να βλέπει να περπατάει, δι' όνομα του Θεού. Αλλά τιμούμε τον Χριστό. Και επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού, ανάβουμε κερί, κανδύλι κτλ. Για να τιμήσουμε τον νεκρόν. Έτσι, αυτά αγαπητοί, ας τα έχουμε υπόψη μας και ας προσέχουμε. Βάζομαι στον τάφο, μας παίρνει για να μην ανοίξω νέα παράγραφο, βάζομαι στον τάφο των νεκρών να βλέπει προς ανατολάς. Αυτό το ξέρετε. Δηλαδή η ταφή γίνεται προς ανατολισμένη. Όπως ακριβώς προσανατολισμένη είναι και η προσευχή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή σημαντικό δεν αποτελεί θέμα σωτηρίας, αλλά απλώς ένα θέμα πίστης, συγκεκριμένο. Οι Εβραίοι, όπου και αν βρίσκονταν, έπρεπε όταν θα έκαναν την προσευχή τους, εννοείται της αλλοδαπής οι Εβραίοι, εννοείται και εκείνοι που δεν ήσαν στα Ιεροσόλυμα, ήσαν στην επαρχία, προσανατόλιζαν την προσευχή τους εκεί που ήταν ο ναός. Δηλαδή, είμαστε στη Μακεδονία και ο ναός Σολομώντος είναι στην Αθήνα, παράδειγμα. Έπρεπε να κάνουν προς νότον την προσευχή τους, βλέποντας εστραμμένοι όντες, έστω και αν δεν έβλεπαν, πολύ μακριά, πολλά χιλιόμετρα, προσανατολισμένοι όμως προς τον ναό του Σολομώντος. Έτσι, όταν ο Δανιήλ εχμαλωτίστηκε, συνήθιζε να ανοίγει το παράθυρο, έτσι για μια καλύτερη θέα. Θέα, εντός αγωγικών θέα, γιατί δεν είναι, ξέρετε πόσο απέχει η Βαβυλώνα από την Ιερουσαλήμ. Πολλά χιλιόμετρα. Άνοιγε λοιπόν το παράθυρο, προσανατολιζόταν προς την Ιερουσαλήμ και έκανε την προσευχή του. Επειδή ήταν συνήθεια των Εβραίων. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε πάρει το ίδιο πράγμα. Τι κάνουμε? Πάντοτε προς ανατολάς κάνουμε την προσευχή μας. Το εικονοστάσιό μας το θέτουμε ανατολικά, ώστε όταν σταθούμε μπροστά στις εικόνες, να βλέπουμε να είμαστε ανατολικά, το ξέρετε. Βέβαια, αυτό το πράγμα δεν είναι απόλυτο. Σημαίνει δεν μπορώ να κάνω την προσευχή μου αν είμαι σε ένα λεωφορείο, όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε κάθε τόπο και κάθε χρόνο να προσευχόμεθα, ή ακόμη αν ξέρω εγώ πώς είναι το διαμέρισμά μου, πώς κοιμούμε, πώς υπάρχω και ανατολικά δεν υπάρχει δυνατότητα να βάλω τις εικόνες μου. Αν βάλω λιγάκι λοξά προς βοράν, προς νότο, χάλασε ο κόσμος, ανατολικά δεν μπορώ. Αλλά αυτό εκφράζει μία πίστη. Όπως το νεκρός που είναι στον τάφο, τον βάζουμε να βλέπει ανατολικά. Δηλαδή η νοσταλγία του χαμένου παραδείσου. Αυτό είναι η απάντηση. Η νοσταλγία του χαμένου παραδείσου. Πώς θα μπορώ να βλέπω πάντα τον παράδεισο, να τον έχω στο νου μου όπου και όπως βρεθώ. Γι' αυτό λοιπόν στους τάφους βάζουμε τους νεκρούς μας, εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως σας είπα, ανατολικά να βλέπει ο νεκρός. Αυτές όμως όλες οι εκφράσεις μπορεί να μην αποτελούν στοιχεία σωτηρίας, αναμφισβήτητα, αλλά είναι σπουδαία στοιχεία που εκφράζουν μεγάλες αλήθειες. Άνθρωπέ μου, πού πας, πού προσανατολίζεις τη ζωή σου, τι θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου? Ό,τι και να πετύχεις θα χαθεί. Ένα θα μείνει η Βασιλεία του Θεού. Προσανατολίζεις την ψυχή σου προς την Βασιλεία του Θεού. Είσαι μακάριος. Ευχαριστώ που με ακούσατε.